θα μπορούσαμε να μην το συζητάμε καν σήμερα. Αν 4 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλα 4 ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν λύσει το μεγάλο θέμα που, αν θέλετε, το δικαστήριο που κάθε φορά με κάποιες δικαιολογίες, τη μια δεν έβρισκαν αίθουσα, την άλλη άλλα ζητήματα, φτάσαμε μέχρι σήμερα που φτάσαμε εδώ. Έχουν τεράστιες ευθύνες και οι δυο τους και θα μπορούσαμε σήμερα να μην συζητάμε το θέμα αυτό. Το ένα είναι αυτό και νομίζω είναι σημαντικό. Το δεύτερο, και η τροπολογία που ήρθε στη Βουλή και περιλαμβάνει τη λογική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για τα δύο άκρα. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό και το καταλαβαίνετε γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο λαός μας να στείλει στα σκουπίδια, εμείς έτσι θεωρούμε, αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή, αυτή την ναζιστική εγκληματική οργάνωση, που αν θέλετε το ΚΚΕ ήταν αυτό που δέχτηκε μεγάλες επιθέσεις με χτυπήματα, με τραμποκισμούς στο Πέραμα, με χτυπήματα συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και όχι μόνο, με μεταναστών, προσφύγων. Ναι. Και αυτά δεν μπορεί να τα παραβλέψει κανένας. Και επίσης να πω ότι επειδή ακούστηκε και η λέξη αντισυστημικό κόμμα, ποιο? Αυτό που βγάζουν μπροστά τους δικαστές, αυτό που βγάζουν μπροστά στρατιωτικούς, που ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους πάντα ήταν να χτυπάνε τους εργαζόμενους, να μειώνουν τους μισθούς, να σηκώνουν το βούρδουλα της εργοδοσίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Η ουσία είναι αυτή, να βγαίνουν οι απεργίες παράνομες. Και να πούμε το εξής, δεν είναι ακροδεξί επειδή βρέθηκε ένας Κανελόπουλος. Δεν καθορίζει και χαρακτηρίζει όλο το χώρο. Όχι, βεβαίως. Ναι. Δεν το λέμε αυτό εμείς. Λέμε ότι έβαλαν μπροστά κάποιους δικαστικούς, ναι, έβαλαν μπροστά κάποιους στρατιωτικούς να παίξουν αυτό το ρόλο. Πάντως να συμφωνήσουμε σε κάτι. Επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω. Συνεχίζω. Με αυτά και με αυτά ρίχνουμε νερό στο μήλο του Κασιδιάρη και βλέπετε, ενώ η κοινωνία μας έχει χιλιάδες προβλήματα, εμείς συζητάμε για τον Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, χιλιάδες είναι αυτή είναι κάποια ακόμα. Οι Κασιδιάριδες δημιουργούνται, είναι, αν θέλετε, αποτέλεσμα του ίδιου του συστήματος. Πότε? Όταν οι πολιτικές οι αντιλαϊκές που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, μηδεμιάς εξαιρουμένης, οδήγησαν εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσε τέτοιες πολιτικές, και ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί εφάρμοσαν αντιλαϊκές πολιτικές που τις οποίες νομίζω πρέπει να συζητήσουμε. Κύριε Πέρο. Ναι, επειδή νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου, πρέπει να θυμίσουμε στο τραπέζι εδώ, αλλά και κυρίως να το θυμηθεί ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες εργαζόμενοι, ότι και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας υπήρξε ένας εμβληματικός νόμος, ο νόμος Αξιόγλου Βρούτση, ο οποίος τι έκανε? Κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατήργησε τις τριετίες. Ξέρετε, αν σήμερα εφαρμόζονταν οι τριετίες, ο μισθός του εργαζόμενου θα ήταν πάνω από 1.000 ευρώ. Πράγμα που δεν το. Πρέπει να πέσει κάτω από 10% ανεργία, ναι, ναι, για να επανέλθουν. Ναι, ναι. Αυτό το πρόβλημα έχουμε, ότι πλέον ο μισθός καθορίζεται με αποφάσεις των υπουργών. Και πρέπει, αυτό που είπατε είναι το ένα, και το δεύτερο, τα δημοσιοοικονομικά. Δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πρέπει να δει ο εργαζόμενος κόσμος στην τσέπη του τίποτα. Και δεύτερον, μιλάμε για φορολογία. Μιλάμε για φορολογία. Σήμερα που μιλάμε, εξαιτίας της πολιτικής των δύο κομμάτων, το 95% της φορολογίας το πληρώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι και το 5% μόνο το πληρώνουν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες. Και όχι μόνο αυτό, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έφεραν, ο ένας το ψήφισε και ο άλλος το συνέχισε, την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Την καταργήσατε? Ακούστε, εθελοντική φορολογία εφοπλιστών, αν είναι δυνατόν. Και επίσης, να θυμίσουμε ότι και οι δυο σας φέρατε και διατηρήσατε σήμερα το 50% και πάνω πλέον των εργαζομένων, γύρω στο 54% αν θυμάμαι καλά, δουλεύει με μερική απασχόληση. Για ποιο ωράριο μιλάμε? Σταθερό ωράριο. Και εδώ οι ευθύνες είναι και των δύο κομμάτων. Και να θυμίσουμε επίσης τον ελληνικό λαό ότι. Ότι δύο μνημόνια, κύριε Καλιάνου, και ήρθε βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε το τρίτο και το ψήφισατε όλοι μαζί. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, έχετε ευθύνες πολύ σοβαρές. Ευκαιρία μεγάλη. Έχετε ευθύνες πολύ σοβαρές και αφήστε τα αυτά, γιατί η πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στην καμπούρα του Κοσμάκη πέρασε. Και η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή, γιατί έχετε δεσμευτεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχετε δεσμευτεί και στα δημοσιοοικονομικά, έχετε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, τέτοια μέτρα θα φέρει. Να γιατί είναι ανάγκη ο ελληνικός λαός να ψηφίσει ΚΚΕ. Το έδειξαν αυτό οι πρωτομεγάντικες συγκεντρώσεις, ότι ο ελληνικός λαός θέλει να αλλάξει ο ένας εργαζόμενος αυτή η κατάσταση, η βαρβαρότητα που ζει, και να βγει στην επιφάνεια και όχι στο περιθώριο.